Κυρία Υπουργέ, φέρνουμε σήμερα στη Βουλή ένα δίκαιο αίτημα 13 συλλόγων γονέων της περιοχής και για να το έχετε κι εσείς καθαρό, μιλάμε για όλους τους συλλόγους γονέων των δημοτικών σχολείων της συγκεκριμένης περιοχής του Πειραιά, της Καλλίπολης. Ένα δίκαιο αίτημα εκπαιδευτικών, δίκαιο αίτημα άλλων φορέων της πόλης ενάντια στην απαράδεκτη, κατά τη γνώμη τους και κατά τη γνώμη μας, απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά για τη μετατροπή του πρώτου γυμνασίου Πειραιά σε πειραματικό και τη διασύνδεσή του με τα ράλια πειραματικά δημοτικά σχολεία. Επί της ουσίας, τι κάνει αυτή η απόφαση? Καταργεί ένα ακόμα σχολείο της γειτονιάς, όπως ήταν το πρώτο γυμνάσιο Πειραιά. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 90 μαθητές θα αναγκαστούν να πάνε σε άλλα σχολεία, με πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα, αρνητικά αποτελέσματα και παιδαγωγικά και για την καθημερινότητα αυτών των οικογενειών. Δηλαδή, οι αποστάσεις που πρέπει να καλύψουν οι μαθητές για να πάνε συγκεκριμένα στο δεύτερο γυμνάσιο Καλλίπολης, που θα πάει ο μεγαλύτερος όγκος, είναι πάνω από 20 λεπτά με τα πόδια σε σχέση με το προηγούμενο σχολείο. Χωρίζουν αδέρφια παιδιών που ήδη φοιτούν στο πρώτο γυμνάσιο και ο αδερφός ή η αδερφή τελειώνει το δημοτικό, αναγκάζοντας τους γονείς, όπως όλοι ξέρουμε καλά, πριν τη δουλειά τους, να κάνουν πολύ μεγάλες αποστάσεις, με πολύ μεγάλη δυσκολία να προλαβαίνουν να εξυπηρετήσουν τα παιδιά να πάνε στο σχολείο. Χωρίζονται παρέες, διαταράσσονται φιλίες μαθητών-μαθητριών, γεγονός 100% αντιπαιδαγωγικό, και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, στα υπόλοιπα σχολεία που θα αναγκαστούν να πάνε, θα στιβαχθούν κυριολεκτικά σαν τα σαγιά. Πλέον όλα τα στοιχεία λένε για 26άρια και 27άρια τμήματα που θέτουν πολλά προβλήματα και παιδαγωγικά αλλά και για την ασφάλεια των παιδιών. Τέλος, όσο επιμένετε σε αυτή την επιλογή, αν και με πολύ ενδιαφέρον θα ακούσουμε και την απάντησή σας σήμερα, είναι πιθανόν και το πρώτο λύκειο Πειραιά, το οποίο είναι εκεί στην ίδια περιοχή, να μετατραπεί σε πειραματικό. Και εκεί τα προβλήματα, γιατί τα λύκεια είναι και πολύ λιγότερα στο Δήμο του Πειραιά, θα είναι πολύ μεγαλύτερα. Τα λύκεια είναι και λιγότερα. Το πιο κοντινό λύκειο είναι σε πολυκατοικία, στη γνωστή πολυκατοικία, το 13ο Λύκειο Πειραιά, που έπεσε και η Μετόπη πέρσι και ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο ατύχημα ή κάποιο θύμα, σε πολύ δύσκολες συνθήκες και άθλιες εγκαταστάσεις. Και όπως καταλαβαίνετε, τα προβλήματα θα πολλαπλασιαστούν. Οι γονείς είναι αποφασισμένοι, σας ενημερώνουμε εξ αρχής, να συνεχίσουν και εμείς θα είμαστε μαζί τους αυτόν τον αγώνα για το δίκαιο αίτημά τους. Θα μπορούσα, κύριε συνάδελφε, αν δεν ήταν τόσο σοβαρό, σημαντικό και ευαίσθητο το θέμα, να απαντήσω και μονολεκτικά. Γιατί μέτρα για να πάρουμε πίσω την απόφαση μετατροπής του πρώτου γυμνασίου Πειραιά σε πειραματικό, όπως με ρωτάτε, δεν θα πάρουμε. Αλλά θα σας εξηγήσω στην πρωτολογία μου γιατί το γυμνάσιο χαρακτηρίστηκε ως πειραματικό και στη δευτερολογία θα απαντήσω στις ανησυχίες σας για την επιβάρηση των άλλων σχολικών μονάδων. Πάγιο και δίκαιο, όπως και τα αιτήματα που αναφέρετε εσείς και τα χαρακτηρίστε και τα υποστηρίζετε, πάγιο και δίκαιο αίτημα περίπου 5 ετών της μαθητικής κοινότητας στον Πειραιά ήταν να διασυνδεθούν τα 3 δημοτικά σχολεία που λειτουργούν χρόνια ως πειραματικά με ένα γυμνάσιο. Και αυτό έγινε με την υπουργική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί. Όπως επειδή παρακολουθούσατε, είπα και στην συνάδελφο που με ρωτούσε πριν, χρειάζεται μια σειρά από ενέργειες για να εκδοθεί αυτή η υπουργική απόφαση, δηλαδή να εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τους διευθυντές της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας και να υποβληθεί η πρόταση στο αυτοτελέστημα πρότυπων και πειραματικών σχολείων, όποτε εκείνοι κρίνουν ότι πληρούνται οι προδιαγραφές. Στη συγκεκριμένη περίπτωση του πρώτου γυμνασίου Πειραιά, ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά κατέθεσε την πρότασή του στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ανά κριτήριο επιλογής. Να σημειωθεί ότι μεταξύ των κριτηρίων επιλογής περιλαμβάνεται το μέγεθος και η τοποθεσία της σχολικής μονάδος, και θέλω να σας πω ότι το γυμνάσιο για το οποίο μιλούμε και οι λόγοι που αναφέρθηκαν από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι εξαιρετικοί. Μπορεί να ενταχθεί στο δίκτυο των πειραματικών σχολείων, γιατί είναι ιστορικό σχολείο σε κεντρικό σημείο του Πειραιά, δίπλα από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά, με το οποίο τα σχολεία αυτά συνεργάζονται. Έχει μεγάλο ποσοστό μόνιμων εκπαιδευτικών που έχουν πολλά χρόνια προϋπηρεσίας, πλούσια παιδαγωγική επιστημονική κατάρτιση. Ο χαρακτηρισμός του πειραματικού, αυτό το καλό ανθρώπινο δυναμικό, θα το βελτιώσει και θα το οδηγήσει επίσης σε μεγαλύτερη εξέλιξη. Αξιολογήθηκε κατά την εσωτερική αξιολόγηση με άριστα σε όλους τους άξονες της αξιολόγησης. Έχει σε όλες τις αίθουσές του σύγχρονης τεχνολογίας διαδραστικούς πίνακες αφής, αναβαθμισμένη πρόσφατα αίθουσα πληροφορικής και αίθουσα βιβλιοθήκης.
Υπάρχει πρόσφατα ανακαινισμένο κλειστό γυμναστήριο που τις απογευματινές ώρες φιλοξενεί αθλητικούς συλλόγους. Έχει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων που ανακαινίστηκε και αυτή πρόσφατα, εξυπηρετεί τόσο τις σχετικές δραστηριότητες του πρώτου γυμνασίου, όσο και πρόγραμμα ρυθμικής τοπικού αθλητικού συλλόγου. Έχει μεγάλη πολιτιστική δράση, έχει εκπονήσει πολλά περιβαλλοντικά προγράμματα, έχει φιλοξενήσει στο πλαίσιο του προγράμματος e-twinning μαθητές από ξένες χώρες, έχει άριστη συνεργασία με το Δήμα Πειραιά, τους συναρμόδιους φορείς, την τοπική κοινωνία, την Εκκλησία, έχει πλούσιο φιλανθρωπικό έργο. Άρα λοιπόν τα παιδιά θα φοιτήσουν σε ένα σχολείο από το οποίο θα γίνει και διάχυση καλών πρακτικών. Όλα αυτά τα κριτήρια αξιολόγησης οδήγησαν και κυρίως το γεγονός ότι ικανοποιεί την ανάγκη σύνδεσης με τα ράλια δημοτικά σχολεία να χαρακτηριστεί ως σχολείο πειραματικό. Ήταν δηλαδή μια διαδικασία αξιολόγησης σύμφωνα με τα κριτήρια και σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει και απαιτεί. Στη δευτερολογία, κύριε Πρόεδρε, θα πω και για την αριθμητική επιβάρυνση που ο συνάδελφος φοβάται ότι θα υπάρξει. Εντάξει, είναι φοβερό το πώς πρέπει να απολογούμαστε τελικά εμείς, έτσι, που σε μία φτώχεια σχολικών κτηρίων, στον Πειραιά, δημιουργείται ένα επιπλέον πρόβλημα και μας λέτε ότι λύνετε πάγιες ανάγκες με βάση αυτά τα κριτήρια. Λοιπόν, για να είστε ενήμεροι, γιατί δεν σας έχουν ενημερώσει μάλλον καλά οι συνεργάτες σας, λοιπόν, τα σχολεία στον Πειραιά είναι ελάχιστα, κακοσυντηρημένα, έχουμε ακόμα κοντέινερ τον 21ο αιώνα, έχουμε σχολεία πάνω από έναν αιώνα ζωής έτσι και ύπαρξής τους, με πολύ επικίνδυνα φαινόμενα και επικίνδυνα για τους μαθητές και τις μαθήτριες. Σε αυτή την κατάσταση έρχεστε να μετατρέψετε ένα σχολείο σε πειραματικό που δείχνει τις προτεραιότητές σας και δεν ανοίγω αυτήν την πολύ συγκεκριμένη συζήτηση και να διώξετε από αυτό το σχολείο που όντως έχει αυτό το γυμναστήριο και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που λέτε, τα παιδιά της γειτονιάς. Δεν είναι μόνο ανησυχίες του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Δεν είναι, αν θέλετε, μόνο και ανησυχίες των γονιών εκεί των δημοτικών σχολείων. Κάτω από την πίεση του αγώνα τους, να ξέρετε, το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά, που ξέρετε ότι δεν έχει την πλειοψηφία του ΚΚΕ, πήρε ομόφωνη απόφαση. Ενώ αφού συζήτησε αναλυτικά το θέμα, για να πάρετε πίσω αυτήν την απαράδεκτη απόφαση. Επίσης, και ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά τις κινητοποιήσεις, έχει δεσμευτεί ότι θα επανεξετάσει την πρότασή του. Οπότε όλα αυτά που είπατε και περιμένουμε με αγωνία και τι θα απαντήσετε στις ανησυχίες και στα υπεράριθμα τμήματα των 26-27 μαθητών, στην ερώτηση μας είναι πάρα πολύ αναλυτικά. Μην τα διαβάσω και χάσουμε όλο μας το χρόνο, ότι θα την κάρουν όλα τα γύρω σχολεία. Το σίγουρο είναι ότι η στάση σας αποτυπώνει την πολιτική σας διαχρονικά σε αυτά τα ζητήματα, ιδιαίτερα στο ζήτημα της σχολικής στέγης. Απαιτούμε να μην υπάρξει καμία μετατροπή και κατάργηση σχολείου και να είστε σίγουροι ότι γονείς, εκπαιδευτικοί, όποια και να είναι η απάντησή σας, θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα στον Πειραιά για να δικαιωθεί αυτό το μεγάλο αίτημα.